Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο 20ο τεύχο τη συλλογή στρατιώτε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρχισα λίγο να σα το δείξω, αλλά δεν πειράζει. Μένει για σπεσιαλάκι σήμερα για σουκού, γιατί θα το δούμε πιο ολοκληρωμένα. Είχε ένα θεματάκι το στρατιωτάκι, καθώ το είδα εδώ και ήρθα στο φω, το είδα λίγο καλύτερα. Οπότε λέω κάτσε να τα αλλάξουμε το περίπτερο, γιατί αν είναι κλειστά, αυτό το έχω πει και άλλε φορέ. Αν είναι κλειστή η συσκευασία έτσι όπω το πήρατε το περίπτερο, δεν τα ανοίξετε κι αυτά. Μπορείτε και εντάξει, πάντα αν θέλει να σα εξυπηρετήσει ο περιπεράσκευα και αυτά, αλλά μπορείτε να του πείτε να μ' αλλάξει το τέφο και αυτά. Γιατί αυτό είτε θα το πουλήσει κάπου αλλού, είτε αν δεν πουληθεί, θα το δώσει στι επιστροφέ. Οπότε εκεί γίνεται. Δεν ήθελα να μπλέξω μετά πάλι με αντικαταστάσει, μέσω ράτσου και αυτά. Αν και ναι, μπορώ να πω ότι εφόσον τα έχω ανοιχτά, μπορώ να σα το δείξω και αυτό. Ε, αν θυμάστε αυτό το τέφο που είχε σπασμένο χέρι και αυτά. Κατευθείαν μόλι του πήρα τηλέφωνο, ε, έστειλα και μήνυμα, αλλά το μήνυμα μου απάντησαν λίγο προ το βράδυ, λέω κάτσε να γίνει λίγο πιο γρή δουλειά. Του πήρα τηλέφωνο, πάτησαν κατευθείαν, εννοείται, μου είπαν δώσαμε στοιχεία μα, τα στοιχεία σου. Θα το αντικαταστήσουμε γιατί δεν είχα ξαναμιλήσει έτσι, με την ράτσο που ούτε κάποια αντικατάσταση, δεν ήξερα ακριβώ πώ το δουλεύουν. Μ' άρεσε αρκετά, γιατί πολύ γρήγορα μου στείλαν το τεύχο, επέστρεψα το παλιό, ολόκληρο τεύχο στείλαν έτσι, σκευασμένο, επέστρεψα το παλιό τεύχο με το στρατιωτάκι στο γκούρερ και παρέλαβα το καινούριο μου. Μ' άρεσε αρκετά, δηλαδή το customer service μπορώ να πω, η εξυπηρέτησή του ήταν αρκετά καλή. Αυτό το στρατιωτάκι που μα είχε έρθει με σπασμένο χέρι. Και τα έχω όλα ανοιχτά μπροστά μου γιατί είναι και σήμερα το special video που λέγαμε ότι θα δούμε όλη την πρώτη κοσάδα. Θα δούμε πρώτα αυτό και μετά θα σα δείξω την πρώτη κοσάδα που την έχω στήσει στη βάση τη και αυτά να δείτε πώ έγινε λίγο πιο ολοκληρωμένο το σύνολο τη πρώτη βάση τουλάχιστον. Αυτά με τι πολυλογίε με τα τεύχη και τα special. Το βλέπετε όπω είπα Σάββατο, οπότε να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λίγο στραπατσαρισμένη αυτή η βάση του, αλλά δεν πειράζει. Η του, ε, μάλλον δεν πειράζει. Φόρμα στο στρατιωτάκι ήρθε καλό. Και σήμερα νομίζω πάλι έχουμε Ναζί. Ναι, Γερμανία 3 το ράγει να μα λέει, είναι πάλι έχουμε Ναζί. Μ' άρεσε τα στρατιωτάκια αυτά που έχει πάνω τα παράσιμα και αυτά. Και αυτό είναι αρχηγό πλειώματο Τάγκ. 1941. Οκ. Okay. Λοιπόν, για να δούμε μέσα τώρα τι έχουμε από ιστορία και τέτοια. Αρχηγό πλειώματο Τάγκ 1941, Γερμανία 3 3ο Ράιχ. Τα Panzer αυτό που λέγαμε ότι αυτό σημαίνει τα θωρακισμένο άρμα Μάχη τέλο πάντων, τα το του γερμανικού στρατού. Με αρχή αποτελούνταν από μια ταξιδιωτική των θωρακισμένων, κάθαρα Μάχη Panzer -2, είχε τριμελέσει πλήρωμα. Τον οδηγό το φορτωτή και αυτά και λέει για το πλήρωμα και αυτά. Είναι μια συλλογή που έχει να μα διδάξει πράγμα, γι' αυτό μου αρέσει. Τα πέτα του χιτονίου, τι έχει εδώ για τη στολή, πάνω μέρο. Να είσαι στην Γερμανία, άξονα σε γεγονό πλήρωμα. Ήταν χρώμα στολή μαύρο. Και ήταν μαύρο. Μαύρο κούφι. Ε, δίκοχο N34 τον Πάντζερ. Έμβλημα τη Πάντζερ Τρούπε. Πάντζερ Έμβλημα τη τρίτη Πάντζερ Division SS Totenkopf. Αγγράφα τη στρατιωτική ζώνη. Ωραίο. Ωραίος, έτσι, αλλά... αυτή πρέπει να είναι η πιο επίσημη στολή του. Γιατί βλέπω αρκετά γαλόνια πάνω, παράσημα, ιστορίε, διακριτικά. Ε, δεν νομίζω με αυτή να ήταν στον πόλεμο, αλλά μπορεί. Δεν ξέρω. Το σχέδιο και το χρώμα τη στολή από τα αποκρίνουν στι πρακτικέ ανάγκε. Μπορεί. Χάρη στη μαύρη λεκέδα σταδιού. Ναι, 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 άρα ήταν η πιο στολή. Με... με, αυτήν ήταν. Βλέπετε που λέει χάρη στη μαύρη λεκέδα σταδιού για να δώσω ορατή. ήταν λίγε πιθανότητε να γατζωθεί το κοντόχι τόνιο στι προεξοχέ του μηχανολογικού εξοπλισμού. Όχι, okay. το κοντόχι αυτό εννοεί. Άρα, όχι, δεν ήταν η επίσημη του ε, στολή. Αυτή ήταν γενικά η στολή που ήταν στον πόλεμο, μάλλον. Οκ. Okay. Ωραίε πληροφορίε αυτέ. Η πραγματικότητα των μονάδων των θωρακισμένων. Ρίχαρτ uh, Κόλ, διοικητή τη πρώτη μοναρχία Πάντζερ 1941. Ο οποίο είχε για άλλο μάτι, ψεύτικο κομμάτι, έτσι τυπώθηκε εδώ, δεν ξέρω. Αποτελεσματικά κατάφεραν να κατακτήσουν την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία σε μόλι δύο μήνε. Έφτασε στα περίφορα τη 1941, το Ανατολικό του Βέρμαχτ. Οκ, γερμανό στρατηγό Χάν σε κέντρο. Οκ, το Πάνζερ 2. Το κατεξαχήν ελαφρύ γερμανικό τάγκ. Ωραίο. Εντάξει, ah, το πιο light πρέπει να ήταν αυτό το Πάνζερ 2. Διαστάσει και αυτά. Πάνζερ 2 Γερμανία. Εδώ, αν κάποιο θέλει να δει πιο πολύ τι διαστάσει και αυτά σε περίπτωση θέλει να τα διαβάσει. Χαρακτηριστικά του Πάντζερ 2. Έλα, ρε φίλε. Οκ. Okay. Επιχείρηση Μπαρβαρό, αμέρο δεύτερο. Και εδώ μετά πάμε στα πιο ιστορικά. Ναι, εδώ πιο πολύ μα λέει για το στρατιωτάκι και αυτά. Και αυτό το τομέα έχουμε π.χ. ένα τάγκ. Ένα Γερμανό αξιωματικό των δυνάμεων εφόδου κατά την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση. Είναι το καλοκαίρι του 1941 και προχωράει εμπρό. Ενώ τα κτίρια στο βάθο φλέγονται. Okay. Συντονισμό και παραλλαγή. Μπαρμπαρό αμέρο δεύτερο. Εδώ η επιχείρηση Μπαρμπαρό τέλο πάντων. Οι αρχικέ προσδοκίε του Χίτλερ. Α, α. Το εκπληκτικό, το εκπληκτικό μάλλον. Το εκπληκτικό θάρρο των Σοβιετικών στρατευμάτων. Όπου ναι, και εκεί ήταν. Όταν πήγε και ο Χίρτερ, την πάτσε. Γυναικεία παρουσία, Σοβιετικοί στρατιώτε προελάβουν στην κόκκινη πλατεία 1941. Σοβιετικέ κομισάριε. Α, οι γυναίκε. Έλα, μιλούν σε μια ομάδα γυναικών ελεύθερων σκοπευτών του κόκκινου στρατού. Οκ. Okay. Okay. Μπράβο. Το μυστικό όπλο του Σοβιετικού στρατού. Το οποίο ήταν ο φόβο και ο τρόμο των Ναζί. Ο διάσημο εκτοξευτήρα ροκετών. Α, αυτό ήταν ο Μπ 13. Αυτό εκτοξευτήρα ήταν το μυστικό όπλο του Σοβιετικού στρατού. Okay. Ο και ο φόβο και ο τρόμο στον Ναζί μάλλον. Γνωστό επίση ω Κατιούσα. Αναπτύχθηκε Α, και αυτά, β' παγκοσμίου, οκ. Okay. Ε, τα όργανα του Στάλιν, Γερμανοί, εμβληματικού εκτοξευτήρες ρουκετών. Ναι. Χαρακτηριστικού ήχου που έβαζαν ολίματα όταν εκτοξεύονταν. <laughs> Κάνα τέτοιο θα έκανε. Εκτοξευτήρε ρουκετών κατιούσα βάλουν κατά των γερμανικών θέσεων στη διάρκεια τη μάχη του 1942. Πρέπει να έκαναν ε, ζημιά αυτή οι εκτοξευτήρε ε, ρουκετών για να λέγει ο Βόμβο και ο τρόμο Ναζί λογικά. Πίσω εντάξει δεν έχουμε κάτι, είχε τον πολύ ωραίο οδηγό Αυτό το κάνω στην άκρη, τον βάζω εδώ μαζί με την στάκα των πρώτων ε, τευχών περιοδικών που έχουμε Θα τα δούμε μετά όλα μαζί, καλά όχι χρειάζεται να τα δούμε το καθένα με μόνο μένα, έτσι λέμε τώρα Και θέλω να ανοίξουμε εδώ το στραβιτάκι μας, όπου τα έχω τόσο καιρό προσεκτικά Λογικά θα αφήσω στο πλάνο να φαίνονται και οι ανοιχτέ. Ε, α... Έλα ρε φίλε, αυτό το κόψα τελείω τώρα, τέλος πάντων αυτό τώρα το κόψα τελείω και μετά πώ θα το. Μπορεί να πέσει λίγο κάτω δεν είχε καθόλου δυνατή κόλα. Κάτω έπατα ανοίξω έτσι. Φτάνει, stop, δεν είχε και την πιο δυνατή κόλα. Δεν πειράζει. Και εδώ έχουμε τον οδηγό τάγκ στη λέει ε, German Soldier Operation Barbarossa. Α, δεν έχει τάγκ driver ή κάτι τέτοιο. Α πούμε, αρχικό πληρώματο ή κάτι Τον έχει German Soldier. Οκ, Operation Barbarossa. Από αυτή την επιχείρηση. Μάλλον τουλάχιστον. Ε, Ωραίο. Χρωματικά κι αυτά. Ε, και αυτό έχει ένα μικρό θεματάκι εδώ. Αλλά μετά που είδα τον άλλον σπίτι, είχε εδώ ένα. Κομμάτι έλλειμμα την πογιά και στο περιπέτωτο δεν έχω δει καθόλου πολύ κακό. Δεν φάνηκε τουλάχιστον και με τα φώτα και δεν βάζω φλάσ. Καλό είναι σε αυτέ τι συλλογέ να το χτυπάμε και λίγο με το φλάσκ για να το δούμε. Γιατί θέλουν καλή διαλογή πριν πάρουμε το τεύχο μα. Γιατί είναι ένα ωραίο στρατιωτάκι. Έχει αρκετά πάνω. Φαίνονται αρκετά εδώ παράσιμα, γαλόνια, σταυρή, αετή. Ό,τι είχαν εκεί να ζει τέλο πάντων. Φαίνονται αρκετά σε αυτό το στρατιωτάκι. Έχει αρκετέ λεπτομέρειε πάνω. Δεν είναι μόνο μαύρη στολή του απλά. Και εδώ όπω είναι έχει δουλίτσα. Έχει δουλίτσα σαν στρατιωτάκι και μάριασε και εντάξει το ήθελα να είναι σχετικά ωραίο ε, επειδή άρχισα λίγο να το πάρω να και εδώ έχει πηγεί ένα θεματάκι λίγο έχει φύγει που ασημίζει έχει φύγει λίγο χρωματάκι ίσως και εδώ λίγο αλλά εντάξει πολύ μικρά τα κακά οκ okay. αυτά ίσω έγιναν γιατί στο βάψιμο και αυτά δεν νομίζω επειδή είναι και μαζική παραγωγή δεν νομίζω πρώτα να έκατσα να τα πέρασαν πράιμερ αστάρι και μετά να πέσει η μπογιά μάλλον έπεσε κατευθείαν η μπογιά στο μέταλλο ε, οπότε γι' αυτό και δεν κρατάει εκεί ιδιαίτερα η βαφή και λίγο αυτό να το κάνει τώρα είναι επικίνδυνο να μπορεί να πάρει σε ολόκληρο κομμάτι. Οπότε δεν το πειράζει κάποιο και είναι κάπω έτσι το στρατιωτάκι μα. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο ε, στρατιώτη με τη μαύρη στολή του και αυτά. Το πρόσωπο θέλω λίγο να εστιάσει κάπω, ναι. Βλέπετε που τα περισσότερα στρατιωτάκια, το, που τα πρόσωπα του κράτησαν το πολύ βασικό βάψιμο για πρόσωπο, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημο. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι πρόσωπο, ντάξει. δεν είναι κακό. Να μου για να δείξει εκείνα και εσύ να βάφει μηνιατούρε, να δει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. <laughs> και τα λέμε μετά. Ε, απλά επειδή είναι μαζική παραγωγή, έγινε λίγο πιο βιαστική η δουλειά. Γι' αυτό. Λοιπόν, έχω όλη τη βάση. Εντάξει, δεν θα τη δούμε σε αυτό το πλάνο. Εδώ απλά τα έχω έτσι, θα τη δούμε στο άλλο πλάνο να φαίνουν πιο ωραία. Αλλά θέλω λίγο εδώ να σα το τυζάρω λίγο εδώ. Αν και λογικά σα το έχω τυζάρει και, στη, και στο thumbnail. Τώρα εδώ πώ έχουμε παίξει, έχουμε παίξει σε πεντάδε. Η πρώτη πεντάδα, η δεύτερη πεντάδα ξεκινάει από εδώ. Γενικά δεν μου αρέσει να το πηγαίνω ζυκά, ζυκά 1 με 5, μετά 6 με 10. Θέλω να ξεκινάω από την αρχή, δηλαδή ξεκινάμε μέχρι το 5, μετά από εδώ από το 6 μέχρι το 10, από το 11 μέχρι το 15 και από το 16 μέχρι το 20 είναι έτσι εδώ. Αλλά δεν θα τα δούμε σε αυτό το πλάνο για να τα δείτε, είναι λίγο πιο ωραία όπω φαίνονται. Κάνουμε εδώ μια πάυση, φέρνουμε το άλλο πλάνο και επιστρέφουμε να τα δούμε λίγο καλύτερα. Και σε αυτό το πλάνο νομίζω μπορούμε να δούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα την πρώτη βάση, όπου τώρα όπως την είδα ολοκληρωμένη και αυτά, κάποιε σκέψει που είχα στην αρχή. Μήπω δεν τα πάρω όλα και αυτά. Δεν ξέρω, αυτό που βλέπω μπροστά μου μου αρέσει. Ζυγίζει πολύ, ζυγίζει πάρα πολύ. Δεν είναι κάποιο να το σηκώσει, είναι βαρύ. Και τώρα έτσι, ίσα που θα κάνω βλακέ και θα μου φύγουν όλα. Ζυγίζει αρκετά, πήρε αρκετό βάρο. Τώρα εγώ όπως είπα όπως τα έχω στημένα μένα πριν θα δούμε πως θα είναι το τελικό στήσιμο Τώρα όπως τα έχω βάλει τα βάλα αριθμητικά δηλαδή από το 1 μέχρι το 20 Ξεκινάει από το 1 εδώ και εδώ φτάνει το 20 αυτό που είχαμε σήμερα Γενικά όπως τα βλέπω μου αρέσει αυτό που βλέπω πάρα πολύ Τώρα όταν έρθει η ώρα να τα στήσω κάπου στο τελικό του στήσιμο και αυτά στις βάσεις όπου θα είναι άλλε δύο Βάση τη συλλογή ήδη έχουμε παραλάβει τη δεύτερη και από το επόμενο τέφος που είναι το 21ο ξεκινάμε να παραλαμβάνουμε να γεμίζουμε μάλλον εκείνη την βάση Εδώ έχουμε την δεύτερη μόλις την πρώτη μάλλον μόλις όπου την έχουμε γεμίσει Το καλό εδώ είναι ότι χρωματικά και τέτοια είναι πολύ όμορφο οπότε όταν ήρθε να το στήσω εγώ κάπως δεν ξέρω μήπως το πάω χρωματικά π.χ. όλοι όσοι φοράνε μαύρα μαζί ή μετά... Ο ψυχαναγκασμό μου νομίζω θα μου πει να το κάνω π.χ. όλου του μαζί μα. Όλου του ε, ναζί μαζί. Ναι, εκεί το χάσαμε λίγο ναζί μαζί. Λίγο του ναζί, λίγο του Αμερικάνου όλου μαζί. Λίγο του Ρώσου, ξέρω εγώ, όλου μαζί. Όπου έχουμε ήδη εδώ κάποιου Ρώσου. Αν και οι περισσότεροι παίζουν να είναι γενικά ναζί. Θα δούμε. Π.χ. εδώ τώρα έχουμε πόσου ναζί. Ένα νομίζω είναι εδώ. Ένα πρέπει να είναι εδώ, αυτό που βγάλαμε σήμερα. Ένα πρέπει να είναι. Ε, όχι, πού είναι, ρε, κάπου εδώ, εδώ του Γιουμπούτ νομίζω ήταν αυτό. Ή μπορεί να λέω και βλακίε. Μπορεί να λέω και βλακίε, δεν θυμάμαι αν είναι αυτό σίγουρα. Ε, μετά αυτό που ειναι ρε καπου εδω εδω του γιουμπουτ νομιζω ηταν αυτο η μπορει να λεω και βλακιε μπορει να λεω και βλακιε δεν θυμαμαι αν ειναι αυτο σιγουρα μετα αυτο που ηταν και ο πρώτο, εδώ πέρα. Ε, αυτό επίση να ζει. Αυτό ε, από το Africa Corps. Οι περισσότεροι που έχουμε εδώ τουλάχιστον να ζει και Βρετανού ε, έχουμε αρκετού. Ε, από τη Βρετανική, Σάσο που είναι αυτό, νομίζω Αμερικάνου κάποιο εδώ το δεύτερο. Καλά, ο τρίτο εδώ. Όπου ήταν ο εύζωνά μα. Αυτό είναι ο εύζωνά μα. Άντε, αυτόν μπορούμε να τον ξαναδούμε λίγο. Εδώ είναι ο εύζωνά μα. Βλέπετε και τα σαρούχια του και αυτά. Ωραίο στρατιωτάκι. Πολύ ωραίο στρατιωτάκι. Ο οποίο να είναι και το μόνο που έχουμε σχετικά ελληνικό. Ναι, να μου πει τι άλλο να είχαμε. Εντάξει. Οκ, okay, ωραίο και ο εύζωνά μα. Γενικά, θα δούμε όταν έρθει η εκείνη η ώρα. Τώρα θα έχουμε ανάλογο βίντεο σαν αυτό και στη δεύτερη βάση. Όταν ολοκληρώσουμε τη δεύτερη, πάλι θα σα δείξω ένα πλάνο για να δείτε όλη τη βάση όπω είναι μαζί. Τώρα λίγο. Τα βλέπαμε και στο πλάι πώ κάθεται. Πίσω έχω τα περιοδικά. Είναι κάπω έτσι. Λίγο πιο ψηλά. Αν ήταν σκαλάκια, δεν θα με χάλαγε για να ξεχωρίζουν λίγο καλύτερα. Αλλά πάλι είναι κομπλέ. Ε, νομίζω. Εδώ. Λίγο πιο ψηλά. Ένα τσίκ πιο ψηλά. Αν ήταν δηλαδή το, και το τελευταίο μέγεθο να βγει εδώ. Για να ξεχώριζαν λίγο καλύτερα στα ρετά και να μην είναι ο κάτω. Τον, ο πρώτο, α πούμε, τον δεύτερο. Και πάει λέγοντα. Λίγο πιο ψηλά. Εντάξει, όχι τελείω. Αλλά π.χ. το δεύτερο, το τρίτο να ήταν κάπου εδώ, ξέρω εγώ και το τέταρτο κάπου εδώ. Να βγαίνει λίγο πιο ψηλή. Απ' την άλλη, μπορεί να μην εξυπηρετούσε κάποιον αυτόν, κάποιου μάλλον αυτό στα ράφια που θα το βάλουν και αυτά. Οκ. Okay. Τώρα, γιατί πίσω το τελικό ύψο είναι τόσο. δεν είναι ιδιαίτερα ψηλή. Θα μπορούσε να βγει λίγο πιο ψηλή, αλλά δεν είναι άσχημη και αυτό που έχουμε τουλάχιστον. Και αυτό που έχουμε είναι μια χαρά. Μπορούμε κάπου να τα στήσουμε. Και στο σύνολο τη συλλογή, όπω είπα, θα έχουμε τρει βάσει σαν αυτή που είχα εντάξει πίσω εκεί έχω τα, όλες τις σίκες, όπου έτσι κρατάω αυτά τώρα θα μπουν σε, ένα, σε μια κούτα κάπου και μετά όταν έρθει η ώρα κάπου να μπουν πολύ μετά δεν ξέρω καν αν σε αυτό το σπίτι ή αν κάποια στιγμή φτιάξουμε κάποιο στούντιο αυτά γιατί εδώ δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι αλλά αυτό που βλέπω τουλάχιστον ε, μ' αρέσει πως θα είναι τώρα το τελικό στήσιμο θα δούμε μπορεί να πάνω όπως είπα Ανα χώρε, ανα ομάδε και αυτά μπορούν να πάνε να ομάδε, π.χ. τα μαύρα, τα, τα χακί, τα πιο καφέ, τα πιο κρέμ, ξέρω εγώ, τα πιο ανοιχτόχρωμα. Θα δούμε πώ θα στηθεί εκεί, γιατί έχουμε και γκρι αυτά. Αλλά αυτή όλη εδώ η πολυχρωμία Αυτό που βλέπω τουλάχιστον μου αρέσει. Μπορώ να τα αφήσω και έτσι ψυχα, να... χτυπήσει και εκεί ο ψυχαναγκασμό μου και να τα βάλω με τη σειρά. Από το πρώτο μέχρι το 20, μετά από την άλλη από το 21 μέχρι το 40 και μετά από το, 50, από το 61ο μάλλον μέχρι το... Όχι, κάτσε λίγο γιατί το έχασα με τα νούμερα από το 41ο μάλλον στην τρίτη βάση μέχρι το 60ο γιατί νόμιζα ότι πάει παραπάνω αλλά όχι εδώ πάει μέχρι 60 γιατι νομιζα οτι παει παραπανω αλλα οχι εδω παει μεχρι 60 τουλάχιστον η συλλογή δεν ξέρω αν τίποτα στο εξωτερικό έχει πάρει κανιά παράταση και έχουμε δει παραπάνω Όχι ότι θα με χάλαγε Εκεί που στην αρχή έλεγα ότι να το σκέφτομαι πια να πάρω αυτά, τελικά μου αρέσει αυτό που βλέπω. Μου αρέσει και η πρώτη βάση που φτιάξαμε αυτά και τελικά τα θέλω όλα. Πότε θα τα δούμε όλα εννοείται. Και πάλι όπω είπα, ανάλογο βίντεο στη δεύτερη βάση και ανάλογο βασικά στην τρίτη βάση όταν έρθει η ώρα να ολοκληρώσουμε όλη τη συλλογή στα 60. Εκεί θα έχουμε ακόμα πιο special βίντεο γιατί θα δούμε και τι τρει βάσει μαζί και τι τρει εικοσάδε, όλα τα 60 σε σύνολο, πώ είναι το τελευταίο βίντεο τη συλλογή. Αυτά. Το βλέπετε και εσεί εννοείται. Μου γράφετε κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε γενικά εδώ η όλη φάση ή ό,τι έχετε να μου πείτε. Το βλέπετε Σάββατο, όπω είπα, λίγο μετά από αυτό θα σκάσουν και τα κόμιξ. Αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτό σαν πιο σπεσιαλάκι. Και επειδή ήταν να το δούμε λίγο πιο νωρί, απλά ήταν πιο νωρί με την κάφα που σα είπα που το άλλο σα είχε λίγα θέματα. Αυτά. Να σα ευχηθώ να έχετε νόμο από το Σαββατοκύριακο και πάλι. Πει ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μα. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι, και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.